Πολ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιθανότατα θα βρεθεί στο 25-25,5%. Πάλι είναι μέσα στο εύρος που δώσαμε. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται το ΚΙΝΑΛ με ένα ποσοστό περί το 7,5%. Ακολουθεί το ΚΚΕ μεταξύ 5,5-6%. Η Χρυσή Αυγή στο 5%, σαφώς υποβαθμισμένη ως προς τα προηγούμενα, με το την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου να φαίνεται σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, πιθανότατα με ένα ποσοστό περί το 4%. 4 μάλιστα. Ναι. Για τον κύριο Βαρουφάκη παραμένει το ερωτηματικό για αν θα είναι εντός ή εκτός, και τα υπόλοιπα κόμματα με χαμηλά ποσοστά. Άρα η δομή του αποτελέσματος φαίνεται να σταθεροποιείται, με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία 33, δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ 25-25,5. Άρα ένας δικοματισμός που μπορεί να είχαμε ελαφρώς υπερεκτιμήσει στην αρχή περί το 60%, μάλλον κάτω από το 60%, και τρίτο κόμμα το ΚΙΝΑΛ, τέταρτο το ΚΚΕ και πέμπτη η Χρυσή Αυγή, με, επαναλαμβάνω και πάλι, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου να φαίνεται ως από τους μικρούς ως ο νικητής των εκλογών. Μια διαφορά δηλαδή 7,5% περίπου μας λέτε. Μια διαφορά περί το 7,5%. Το δείγμα σας πόσο είναι περίπου? Είναι από τα πρώτα 400 τμήματα συγκρίσιμα με τις προηγούμενες εκλογές. Πανελλαδικά. Πανελλαδικά συγκρίσιμα με τις προηγούμενες εκλογές. Γι' αυτό είπα ότι ακόμα δεν είναι κάποια οριστική εκτίμηση. Αλλά μας δίνει την κατεύθυνση που είναι μέσα στις προβλέψεις των exit polls και του ενός και του άλλου, με ελαφρώς μικρότερο δικοματισμό από ό,τι βλέπαμε στην αρχή. Να συμπληρώσω επίσης ότι έχουμε και από τα αποτελέσματα των εκλογών έτσι ένα σημαντικό αποτέλεσμα που το βλέπουμε για το Δήμο των Αθηναίων, που φαίνεται με μία ενσωμάτωση βλέπουμε, περίπου στο 10% τον Κώστα τον Μπακογιάννη, 43% 1. Και δεύτερο τον Άστον Ηλιόπουλο με ένα περίπου 17%. Ο κύριος Γερουλάνος είναι στο 13,5% και ο κύριος Κασιδιάρης στο 10%. Η μείωση αυτή του Κασιδιάρη είναι αναμενόμενη λογικά πλέον με την αντίστοιχη μείωση της Χρυσής Αυγής. Άρα θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο σε μια εβδομάδα μεταξύ του κυρίου Μπακογιάννη και του κυρίου Ηλιόπουλου, με σαφές προβάδισμα φυσικά στον κύριο Μπακογιάννη. Βλέπουμε επίσης με αρκετά καλή ενσωμάτωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης μία τριπλή τουλάχιστον αναμέτρηση, με πρώτο τον κύριο Ταχιάο με 21,6%, βέβαια εδώ είναι λίγα τα τμήματα, και να ακολουθεί η κυρία Νοτοπούλου και μετά ο κύριος Ζέρβας και ο κύριος Ορφανός. Αλλά είναι ένα αποτέλεσμα ακόμα αβέβαιο, και έχουμε και ένα σαφές προβάδισμα του κυρίου Μόραλη στον Πειραιά, πάλι με λίγα σχετικώς εκλογικά τμήματα, 8%, με ένα 44% στον κύριο Μόραλη και ένα 26% για τον κύριο Βλαχάκο. Ο κύριος Μπελαβίλας φαίνεται ότι μένει στο 15% περίπου, κυρία Μανολάκου στο 8% και οι υπόλοιποι παρακάτω. Πάντως για τους τρεις μεγάλους δήμους έχουμε μια πρώτη εικόνα του αποτελέσματος, με τους υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχουν στο δεύτερο γύρο, πιθανόν στη Θεσσαλονίκη, μάλλον σίγουρα στην Αθήνα, αλλά με σαφέστατη απόσταση από τους πρώτους, και περιμένω να δούμε και ένα πρώτο αποτέλεσμα από την περιφέρεια Αττικής, που και αυτή πρέπει να έχει μια σχετικώς ικανοποιητική ενσωμάτωση μέχρι τώρα. Και το ποσοστό συμμετοχής ψηφοφόρων? Το ποσοστό συμμετοχής στον Πειραιά μου το δίνει σε 43%, αλλά τη συμμετοχή δεν την πολύ εμπιστεύομαι, γιατί δεν εμπιστεύομαι τους εκλογικούς καταλόγους. Τους εγγεγραμμένους εκλογικούς καταλόγους. Έχουν καθαριστεί από το 1900 και κάτω, έτσι. Το 1900 και πάνω ισχύει. Θα μου δώσετε λίγο να επαναλάβουμε κάπως, να σουμάρουμε όλα αυτά που μας είπε μόλις ο Ηλίας Νικολακόπουλος. Λοιπόν, Ηλία, βλέπουμε μία διαφορά της τάξης του 7-7,5% ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, που συμπίπτουν με το εύρος
που είχαμε με τα exit poll και την πρόβλεψη της Kappa Research. Βλέπουμε στην τρίτη θέση το κίνημα αλλαγής με 7,5%, όπως είπαμε, KKE 5,5%, Χρυσή Αυγή στο 5, με μικρότερη δυναμική σαφώς από την, από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Ελληνική Λύση, είπαμε, ο κύριος Βελόπουλος φαίνεται πως μπαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο, με 4% από αυτά που έχουμε ήδη. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κύριος Βελόπουλος θα είναι ευρωβουλευτής. Μάλιστα. Και με ερωτηματικό το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Ναι. Λοιπόν, από ό,τι είπαμε, έχουμε μια ενσωμάτωση για το Δήμο της Αθήνας. Ικανοποιητική ήδη στο 10%. Στο 10% με τον κύριο Μπακογιάννη να έρχεται πρώτος και διαφορά. Τον κύριο Ηλιόπουλο δεύτερος, τον κύριο Μπακογιάννη με διαφορά. Ο κύριος Σταχιάος, ένα μικρό ποσοστό από ό,τι μας είπατε στη Θεσσαλονίκη, με την κυρία Νοτοπούλου, σε μικρό ποσοστό, επαναλαμβάνω, ναι. Μένει να το δούμε. Ο κύριος Μόραλης και ο κύριος Βλαχάκος στον Πειραιά. Θα είναι το δίδυμο του επόμενου γύρου. Βέβαια. Το δίδυμο του επόμενου γύρου. Και αναμένουμε περιφέρεια. Περιφέρεια δεν έχουμε ακόμα κάποια περιφέρεια στοιχεία. Αν έχουν, να μας δείξετε. Έχουμε όχι, περιφέρεια. Δεν έχει ακόμα. Αλλά δεν θα αργήσει και αυτή. Ωραία, εντάξει.